Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε χθες την Δυναμό Ζάγκρεπ και είχε στην πλάτη του ένα σκορ 2-0, το οποίο ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν πολύ δύσκολο και η Δυναμό είναι μια πολύ καλή ομάδα, γιατί ήταν και δύσκολη η κλήρωση. Ωστόσο, και προηγήθηκε. Είναι σχεδόν πρόκληση. Ναι. Προηγήθηκε στο 27ο λεπτό από την εκτέλεση κόρνερ, η πρώτη κεφαλιά του Κουλιεράκη, η δεύτερη του Μπάμπα. Αρχίζει εδώ και παίρνει λίγο φωτιά η Τούμπα, η οποία ήταν κατάμεστη. Ο Κουλιεράκης, ο οποίος σουτάρει, η μπάλα κοντράρει σε αμυντικό, του κάνει το χατήρι και το πηγαίνει στα δίχτυα. Ναι. Στο 33 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0, γενικά εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αλάνθαστο. Κοίτα, η σέντρα ακριβίας του Τάισον, ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος έχει κρατηθεί, δεν είναι εκτεθειμένος, θα κάνει κεφαλιά. Ο ΠΑΟΚ παίρνει με αυτό το σκορ προβάδισμα πρόκρισης για πρώτη φορά νωρίς. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο 48 με άσχημο τρόπο. Ένα γέμισμα του Κοτάρσκι στα τυφλά βρήκαν απάντηση και μείωσαν το σκορ. Οι Κροάτες έκαναν το 3-1. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε να δυσκολεύει η κατάσταση, γιατί πλέον υπήρξε ισοβαθμία. Όχι ισοβαθμία, ισοβαρίστηκε το σκορ από το πρώτο παιχνίδι. Ήταν για παράταση τώρα, δηλαδή. Τεράστια απόκρουση από τον Κοτάρσκι, ο οποίος σώζει τον ΠΑΟΚ εδώ. Ο Κουλιεράκης και πάλι πρωταγωνιστής. Η μπάλα θα βρήκε στα πόδια του ΣΒΑΜ, με το στήθος θα την σπρώξει στα δίχτυα. Και πάλι στο πόδι η Τούμπα, η οποία το έζησε πάρα πολύ έντονα και βοήθησε και πάρα πολύ. Και ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο σημείο του παιχνιδιού είναι καλύτερος. Η σέντρα ακριβίας του Σαμάτα στον Ντεσπότοφ. Ο Μίσιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, θα κάνει λάθος εδώ για να σταματήσει τον Ντεσπότοφ. Ο Ζίβκοβιτς είναι εύστοχος. 5-1. Έγινε κάτι πραγματικά το ανεπανάληπτο. Γιατί είναι παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις αυτό. Υπήρχαν παίκτες που έκλαιγαν, οπαδοί που έκλαιγαν. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ, μετά από σκορ 2-0 στην Ευρώπη, επιστρέφει και το γυρνάει. Δεν είναι πολλές οι ανατροπές τέτοιου. Να τα ζήσετε και αυτά και εσείς. Και το καλό ήταν ότι έγινε μέσα στο γήπεδο του. Ναι. Το χορτάσανε και κατάφερε. Θα σας πω κάτι. Βρεθήκαμε στην Κροατία. Είχες πάει, δεν το καλύψε. Απεσταλμένος κανονικά του Open. Και μας έκανε τεράστια εντύπωση όλους τους δημοσιογράφους ότι την ώρα που αποχωρούσαν οι ομάδες, αφού είχαν ολοκληρωθεί και οι δηλώσεις, πανηγύριζαν οι Κροάτες, λες και ήταν νοκάουτ το παιχνίδι. Ούρλιαζαν στα ποδήλατα που ήταν να παίξει. Και υπήρχε η αίσθηση ότι τελείωσε για αυτούς. Το 2-0 είναι ασφαλές σκορ. Ναι. Κανονικά. Έφευγαν, ναι. Θα σας πω κάτι ακόμα. Έφευγαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι της ομάδας μας έλεγαν ότι δείτε αυτό που γίνεται πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Θα γυρίσει. Δεν περίμενα να σας πω την αλήθεια. Θα γυρίσει, γύρισε. Ούτε εγώ το περίμενα. Ναι. Ειδικά με αυτόν τον τρόπο.